Κάνουμε είσοδο με τους κωδικούς του τάξης ΝΕΤ και ερχόμαστε εδώ, στην υπογωγή της αίτησης. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αρρωγή.gov.gr, όπου οι πληγέντες από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν οικονομική ενίσχυση. Εδώ λοιπόν ζητάμε σε γραφική συνδρομή τις απαραγές από τον ΕΦΙΑ, αποζημίωση οικοσκευή, ενίσχυση επιχείρηση και τέλος την υπογωγή της αίτησης. Εμφανίζονται τα ακίνητα. Μπορούμε να δηλώσουμε σοβαρές βλάβες, βαριές βλάβες, ελαφρές βλάβες και χωρίς βλάβες. Σήμερα το πρωί έκανα εγώ το αίτημα, λειτουργεί η πλατφόρμα. Μόνο σας ή χρειαστήκατε βοήθεια? Μέσω του λογιστή μου του έκανα το αίτημα. Οπότε είστε σε διαδικασία τώρα? Κάναμε μια αρχή και βλέπουμε. Βήμα-βήμα. Έχει ακόμα πορεία μπροστά. Όπως φαίνεται, η λειτουργία της πλατφόρμας, κυρίως για τους πολίτες που δεν έχουν σχετική εμπειρία, είναι δύσκολη, με αρκετούς από αυτούς να προσφεύγουν στους λογιστές τους προκειμένου να τους διευκολύνουν. Εμείς έχουμε δώσει μια στήριξη εντολή σε όλα τα ΤΕΠ που είναι στο Δήμο μας και είναι τρία. Οι έδρες τους είναι Αρκαλοχώρη, Καστέλη, Θραψανός. Να μπορούν να εξυπηρετούν τον κόσμο και να τους υποδεικνύουν και με ποιο τρόπο θα μπαίνουν και να. Να γίνεται, ας πούμε, μια μικρή στην αρχή εκπαίδευση. Χρειάζεται, θα έλεγα, λίγο προσοχή στο τι δηλώνουμε. Έχουμε δύο κατηγορίες, να δηλώσουμε για τα σπίτια, δηλαδή να πάρουμε την κρατική αρρωγή, τη συνδρομή, που μπορεί να φτάσει μέχρι τις 120.000 ευρώ, και βέβαια την οικοσκευή που δικαιάται ο κάθε ιδιοκτήτης που έχει χαλάσει το σπίτι του, η οικοσκευή του, και φτάνει μέχρι 6.000 ευρώ. Και δεν έχω προσπαθήσει ακόμα, αλλά νομίζω ότι είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Από άλλους που έχω ακούσει ότι μπορείς να μπεις. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 5 του Νοέμβρη. Μέχρι τότε μπορούμε να αλλάξουμε την αίτηση, μπορούμε να την τροποποιήσουμε. Στο μεταξύ δεν λείπουν τα προβλήματα. Πολλοί δικαιούχοι, εγκαταστάσεις και ούκο λίγες περιοχές που έχουν πληγεί δεν εμφανίζονται στο σύστημα. Η Υπουργική Απόφαση δεν έχει όλες τις περιοχές της Ανώτας Ηρακλείου αλλά και του Λασιθίου που έχουν υποστεί ζημιές. Αλλά ακόμα και τις περιοχές που έχει μέσα βλέπουμε ότι υπάρχουν δικαιούχοι που δεν εμφανίζονται. Με ερώτησή του στα Υπουργεία Υποδομών, Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου ζητά την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της πλατφόρμας για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης. Ερωτάστε, κύριοι υπουργοί, πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που έχει προκύψει στην πλατφόρμα με τις οικίες, τα καταστήματα και τις σταυλικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν αλλά δεν αναγνωρίζονται από το σύστημα? Τι θα πράξετε για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα και τους υπεκμισθωτές οι οποίοι αποκλείονται άδικα από το σύστημα? Θα δώσετε τη δυνατότητα και με ποιο τρόπο προκειμένου να ενταχθούν μαζί με αυτές του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου στην πλατφόρμα οι οικίες που έχουν υποστεί ζημιές με προηγούμενους σεισμούς και συγκεκριμένα της 24ης Ιουλίου? Μπήκατε στην πλατφόρμα για να δηλώσετε? Ναι, βεβαίως, όλα τα έχουμε φτιάξει. Δεν μπορώ από τώρα, μετά από μερικές μέρες μου είπαν. Ναι. Έχω πάθει και εγώ είμαι από τους Φιλίππους και έχω πάθει λίγο ζημιά στο σπίτι και στα τώρα για αυτή τη δουλειά. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Είπαν ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Περιμένουμε μέχρι το βράδυ να δούμε αν έχει λυθεί. Ναι, και ως επαγγελματίας απλά δεν ανοίγει τίποτα ακόμα. Έχει κολλήσει? Ναι. Δεν μπορούμε να δηλώσουμε τίποτα, φωτογραφίες, καθόλου τίποτα δεν μπορούμε. Είναι τεχνικά ζητήματα. Συνήθως τα παρατηρούμε στις πρώτες μέρες που λειτουργούν τέτοιες πλατφόρμες. Θεωρώ ότι στην πορεία των ημερών θα διορθωθούν όλα αυτά που σήμερα τα εντοπίζουμε κι εμείς.